Να σου πιστεύουμε κάνω την ότι η ερώτηση για πρώτα. το κλείσιμο. Να σου κάνω την ερώτηση για το κλείσιμο. Έφτασε στιγμή να πεις, όχι να φοβηθείς αυτή που ήταν η ερώτηση πρώτη, να πεις ρε παιδί μου ότι ξέρεις, ποιος ο λόγος να τραβιέμαι. Δηλαδή, αυτό που είπες, είχα τη ζωή μου, είχα τη δουλειά μου, Θα σου πω. ήμουν ενδεχομένως παντού να με καλούνε, να μου κάνουν προτάσεις, Θα μπορούσε κανείς να να φτιάξεις το τη πει ζωή αυτό. σου και να συνεχίσεις αυτόν τον τρόπο, έτσι, είτε σιωπώντας, είτε και στηρίζοντας τις πολιτικές με τις οποίες ενδόμηχα να διαφωνούσες. Έφτασε η στιγμή που είπες, δεν Τζο, έγινε αλλιώς. αγαπητές φίλες και φίλοι που μας κάνετε την τιμή να χαλάτε το χρόνο σας για μας, είμαι αιχμάλωτος στον αγώνα που δίνω, σε εισαγωγικά αιχμάλωτος, από την αγάπη των ανθρώπων. Είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν το φαντάζεται. Εγώ δεν είμαι κανένας σπουδαίος άνθρωπος. Ένας ανθρωπάκος είμαι, ηθοποιός είμαι, οι πολιτικές μου γνώσεις έχουν περιορισμούς, οι οικονομικές μου γνώσεις έχουν πολύ ισχυρότερους περιορισμούς, μεγαλύτερους. Από τη στιγμή που έβαλα το τομάρι μου σε αυτόν τον αγώνα και από τη στιγμή που άρχισα να εκφράζομαι ελεύθερα και ανοιχτά από το βήμα της Βουλής ή από ποιο βήμα μου, από ένα βαρέλι, μόλις βρω ένα βαρέλι, ανεβαίνω πάνω και κηρύσσω το λόγο της αντίστασης, οπουδήποτε, με κίνδυνο να θεωρηθώ γραφικός. Στο γυμναστήριο δηλαδή που πηγαίνω καμιά φορά όταν βρω χρόνο, σταματάω, δεν γυμνάζομαι, κάνω προσετηρισμό Εσείς πολιτικό. Αυτή μου η καμιά στάση. έκπτωση στη συνδρομή τουλάχιστον, αφού δεν έχεις φοβηθεί. Έχω. Αυτή μου η στάση, το να είμαι αυθόρμητος και να λέω ό,τι πιστεύω και κυρίως να λέω αλήθειες, τις οποίες έχω διασταυρώσει πριν τις πω δημόσια, είναι τόσο ασυνήθιστη για τα πολιτικά δεδομένα της πατρίδας μας, είναι τόσο ξένη με τα ήθη, που έχει δημιουργήσει κάτι που οι άνθρωποι δεν το φαντάζονται, αλλά εγώ τώρα θα το μοιραστώ μαζί σας. Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι μου για να πάω στη Βουλή, με τη μηχανή μου ή που προχωράω πεζός προς το Νέο Ηράκλειο που μένω ή που κατεβαίνω στην Πατησίων ή που κατεβαίνω. Κάθε φορά που δεν φοράω κράνος και που είμαι περπατώντας, δηλαδή που κατεβαίνω και. Δεκάδες άνθρωποι κάθε μέρα, μερικές φορές και εκατοντάδες άνθρωποι, έρχονται και μου λένε: Μπορώ να σε πάρω αγκαλιά? Κάθε ηλικίας. Μου επιτρέπεις να σε φιλήσω? Μερικοί άνθρωποι με αγκαλιάζουν και δεν μου λένε τίποτα, μόνο κλαίνε. Και τώρα μπορώ να κλάψω κι εγώ. Έρχονται, με αγκαλιάζουν, δεν τους ξέρω, ούτε δεν είχα ιδέα για αυτούς, και αρχίζουν και κλαίνε. Και εγώ, 3,5-4 χρόνια τώρα, ζω αυτή την εμπειρία. Μια εμπειρία ενός λαού που του κλείσαν τις τράπεζες, ο ηγέτης του που τον πίστεψε, του έδωσε την καρδιά του και τα κόκαλά του έδωσε, είπε ότι φοβάμαι και επαναχωρώ. Και αυτοί δεν φοβήθηκαν. Και υπάρχει ένα ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη που λέει: Μα πιο πολύ μιλώ για τους ψαράδες, το μιλώ, γιατί το έχει κάνει τραγούδι ο Μίκης Θοδωράκης, που αφήσανε τα δίχτυα τους, λέει, για το Χριστό είναι η αλληγορία. Αλλά εδώ θα την πάμε εμείς πολιτικά. Λέει, μα πιο πολύ μιλώ για τους ψαράδες που αφήσανε τα δίχτυα τους και πήραν τα βήματά τους, δηλαδή τον ακολούθησαν. Και όταν αυτός κουράστηκε, αυτοί δεν ξαποστάσαν. Και όταν αυτός τους πρόδωσε, αυτοί δεν τα αρνήθηκαν. Και όταν αυτός δοξάστηκε, αυτοί στρέψαν τα μάτια. Αυτό το ποίημα, εγώ, μου φτάνει για ανταμοιβή. Και εγώ έχω πάρει αυτή την ανταμοιβή, την έχω ζήσει. Είμαι γέρος και είμαι λίγο ευσυγκίνητος, μην νομίζει κανείς ούτε ότι είναι θέατρο ούτε τίποτα τέτοια. Είμαι μεγάλο πια και όταν μεγαλώνεις, δυστυχώς χάνεις την αξιοπρέπειά σου καμιά φορά. Να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούν ότι η αμοιβή αυτή δεν είναι αμοιβή, είναι αιχμαλωσία. Όταν έχονται μάτια λαμπερά, όπως είναι τα μάτια των νεογέννητων σκυλιών και γατιών, των βρεφών μας, έρχονται μάτια 19χρονα και 18χρονα και μου λένε: Κλέωνα, είσαι η μόνη μας ελπίδα. Το μέρα 25 είναι η μόνη μας ελπίδα, είναι η μόνη μας προσδοκία. Όταν μου λένε να σε αγκαλιάσω, αν δεν πετύχετε τίποτα, εγώ θα σε αγκαλιάζω για τον αγώνα που δίνεις. Καταλαβαίνω όχι απλά ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, που έγινα αγωγός ενός θέλω πολύ μεγάλο που με ξεπερνάει, που δεν είμαι ούτε μια τρίχα από αυτό το θέλω εγώ. Δεν είμαι τίποτα. Ένας ανθρωπάκος που θα λήξει η ζωή του σύντομα είμαι. Είναι τόσο τυχερή η συγκυρία, είναι τόσο ειδονική η αιχμαλωσία και είναι τόσο μεγαλειώδης ο λαός μας. Θέλω να κλείσω με μόνο με μια φράση. Πες. Με δύο-τρεις φράσεις, με συγχωρείς, θα σας πω και τις τρεις φράσεις. Το δίλημα είναι ένα έτσι κι αλλιώς και το έχουν καταλάβει όσοι δεν θέλουν να αυτοκοροϊδεύονται. Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτή τη συνταγή με οποιοδήποτε πρόσημο ιδεολογικό, διεθνή, κομματικό απ' έξω ή αν θα πάμε στην άλλη. Στη ρήξη και στην πάλη. Και έχω να πω ότι μας συμφέρει η άλλη και έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι μας συμφέρει η άλλη. Αλλά κυρίως θέλω να κοιτάξω στα μάτια όσους τυχόν μας ακούν και σε έναν Τζον που σε γνώρισα σήμερα και να σου πω. Από τέτοια αζώητη ζωή αξίζει να θεραπευτούμε ακόμα και με τίμημα το θάνατο όλων μας. Από τέτοια γκρίζα
γκρίζα νύχτα που δεν ξημερώνει 13 χρόνια, αξίζει να την ξημερώσουμε ακόμα και αν είναι για ένα πρωινό και μετά χαθούμε όλοι μας. Δεν αξίζει, όχι στην ιστορία μας, δεν είμαι εθνοκάπηλος, πατριδοκάπηλος, τα έχω γραμμένα αυτά εκεί που ξέρεις. Δεν αξίζει στους επόμενους ανθρώπους που θα ζουν μετά από εμάς σε αυτή τη χώρα μια τέτοια συμπεριφορά, μια συμπεριφορά υποτακτική, μια συμπεριφορά που λέει σφάξαμε πασά μου να γιάσω. Δεν τους αξίζει, έρχονται με όρεξη, έρχονται με όραμα για να φτιάξουν όλα αυτά που κάναμε εμείς κατά, έρχονται με την αποκωτιά των νιάτων τους και εγώ ξαναγίνομαι νέος στηριζοντάς τους. Θέλω να πω μόνο αυτή τη φράση που είναι η αγαπημένη μου φράση και την έχω γράψει για να μην την ξεχνάω. Ήρθε, θα την πω όμως απ' έξω, ήρθε η ώρα επιτέλους να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον, παιδιά. Ήρθε η ώρα επιτέλους να θυμηθούμε ότι ήμασταν 62%. Και έχω βαθιά πίστη ότι σήμερα είμαστε 70%. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε, όπως αγωνίστηκαν πάντοτε οι Έλληνες, για να απελευθερώσουν την πατρίδα τους. Θα το κάνουμε, ρε παιδιά, μπορούμε. Για να δούμε. Κλέωνας Γρηγοριάδης, υποψήφιος, πες μου λίγο Β1. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία. σημασία. Εγώ θα πω Ας το καλύτερα... δείξω στο Σταύρο. Αστάβρωτο. Ας το δείξω στο Καλύτερα Σταύρο. λοιπόν, εγώ θα πω μια ρήξη για αξιοπρεπή ζωή παρά μια επανάληψη του πάμε και όπου βγει. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Κλέωνα που δέχτηκε να είναι εδώ και να κάνουμε αυτή τη 2 ώρες σχεδόν συζήτηση. Καλή επιτυχία, Κλέωνα, συλλογική. Χαιρόμαστε. Νομίζω θα χρειαστεί δεύτερο μέρος, θα τα συζητήσουμε. Εγώ παρακαλώ. Θέλω ευχαριστήσω και όλους όσους αντέξατε αυτό το 2ωρο. Είχαμε κάνα 2 χρόνια Είχαμε περίπου δύο. Να τα πούμε ζωντανά από το YouTube και από το Facebook με βίντεο. Πάω στη καλή... συναυλία του Γιαβουδάκη στο Αντώνης, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Έτσι, Εδώ στο Περιστέρι, έτσι, στο στη Ενίκια. συναυλία. Έγινε. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε από καρδίας όλους που μας ακούσανε. Ευχαριστώ εγώ εσένα για τη δυνατότητα. Το ΜέΡΑ25 είναι σαν οξυγόνο αυτό που μας έδωσε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλή Και να αντάμωση. δούμε. Καλή με την νίκη. Τα λέμε. Καλή αντάμωση. Γεια σε όλους. Ευχαριστούμε.